εξαρτημένη από την κάναβη ως κύρια ουσία χρήσης και από την κοκαίνη σε δεύτερο βαθμό, δηλώνουν οι περισσότεροι χρήστες που απευθύνθηκαν το 2023 στο ΚΕΘΕΑ Ήπειρος ζητώντας βοήθεια και δέχθηκαν να συμμετάσχουν σε μια έρευνα για το προφίλ τους που φέρνει στην επιφάνεια μια σειρά ενδιαφερόντων στοιχείων που μεταβάλλουν την εικόνα που έχουμε μέχρι σήμερα για την κύρια ουσία της χρήσης και της εξάρτησης. Σε αντίθεση με τα στοιχεία που υπήρχαν το 2007 όταν το ΚΕΘΕΑ εγκαταστάθηκε στα Γιάννενα, όπου η κύρια ουσία χρήσης αναφερόταν η ηρωίνη σε ποσοστό 85% και ακολουθούσε η κάναβη, σήμερα η ηρωίνη έχει υποχωρήσει στην τρίτη θέση με ποσοστό 22,9% πίσω από την κάναβη που είναι πρώτη με ποσοστό 34,9% και την κοκαίνη που είναι στη δεύτερη θέση με ποσοστό 24,8%. Η εκτίμηση, σύμφωνα με τον Γιάννη Παπαχρήστου, επιστημονικό υπεύθυνο του ΚΕΘΕΑ Ήπειρος που παραχώρησε συνέντευξη τύπου με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας κατά των ναρκωτικών, είναι πως υπάρχει μια παγκόσμια τάση υποχώρησης και περιορισμού των καλλιεργειών οπίου και ηρωίνης ως παράγωγο αυτού και παράλληλα αύξησης της χρήσης κάναβης και κοκαίνης για μια σειρά λόγων. Έχουμε εδώ ένα στοιχείο που μιλάει ότι η κάναβη είναι κύρια ουσία χρήσης, το 34,9% δηλαδή, ένα 35% η κύρια ουσία είναι η κάναβη. Και το τονίζω αυτό γιατί αν θυμάστε το 2007, πριν 17 χρόνια, η κύρια ουσία χρήσης ήταν η ηρωίνη στο 85% και από το 85% η ηρωίνη έχει φτάσει το 2023 ως τρίτη κύρια ουσία μετά την κοκαίνη, δηλαδή πρώτα είναι η χρήση κάναβης, μετά είναι η κοκαίνη με 24,8% και η ηρωίνη με 22,9%. Δηλαδή από το 85% που ήταν πριν 17 χρόνια έχουμε φτάσει στο 22,9%. Αυτό εξηγείται και με τα στοιχεία συνολικά στην Ελλάδα αλλά και παγκόσμια, όπου το όπιο και η ηρωίνη πλέον ο στόχος είναι να φτάσει στο 2%. Δηλαδή σε συνέδρια και σημερίδες που γίνονται παγκόσμια υπάρχει περιορισμός της παραγωγής και της καλλιέργειας του όπιου. Οπότε έχουμε μεγάλη αύξηση των συνθετικών ουσιών αλλά και της κοκαίνης. Και σίγουρα εδώ πέρα θα το πω και μετά ότι θα πρέπει και το ΚΕΘΕΑ να προσαρμοστεί αλλά και να δει και νέες υπηρεσίες πάνω στις νέες ουσίες. Σύμφωνα με την έρευνα που αφορά 110 άτομα που απευθύνθηκαν στο ΚΕΘΕΑ το 2023, υπάρχουν και άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία όπως ότι πρόκειται για άνδρες σε ποσοστό 86,4% με μέση ηλικία τα 33,4 έτη και σε ποσοστό 81,8% για κατοίκους αστικών κέντρων. Το 86,4% αφορά άνδρες και το 13,6% γυναίκες. Έχουμε μέση ηλικία των εξαρτημένων που έρχονται για υποστήριξη τα 33,4 έτη, η μέση ηλικία. Οι οποίοι μένουν από τα 110 άτομα, το 54,5% μένει με την γονική οικογένεια. Είναι άνεργοι στο 53,7%, η μισή σχεδόν, και έχουν ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση το 51,9%. Μέση ηλικία διακοπής του σχολείου έχουμε τα 14 έτη και η μέση ηλικία έναρξης των ουσιών είναι 16,7. Για το 2023, όπως ανέφερε ο κύριος Παπαχρήστου, προσέγγισαν το ΚΕΘΕΑ Ήπειρος και έλαβαν υπηρεσίες συνολικά 1110 άτομα. Οι κινητές μονάδες δραστηριοποιούνται στο γεωγραφικό εύρος των περιφερειών της Ηπείρου, της Δυτικής Μακεδονίας και των Ιωνίων νήσων. Το ΚΕΘΕΑ έδωσε και διαμέσου των κινητών μονάδων που έχουμε στις τρεις περιφέρειες. Έκανε 405 εξορμήσεις, από τους οποίους έδωσε ενημέρωση και πρόληψη σε 6.789 άτομα, όπως επίσης και σε 352 σε σχέση με επαφές με εξαρτημένους από ουσίες παράνομες αλλά και από νόμιμες εξαρτήσεις. Ερωτηθείς τέλος για τις επικείμενες αλλαγές με την ενοποίηση και συγχώνευση των φορέων και κέντρων πρόληψης σε μια κεντρική δομή όπως προβλέπεται από το σχετικό νόμο που ψηφίστηκε στο τέλος του 2023, ο κύριος Παπαχρήστου ανέφερε ότι μέχρι σήμερα το μόνο που υπάρχει είναι διαρροές και μεταθέσεις ημερομηνιών για την έναρξη ισχύως της νέας συνθήκης.
Μας είπανε μία Γενάρη, μας είπανε μία Μαΐου, τώρα μιλάνε για το μέσα το καλοκαίρι, μιλάνε για μία Σεπτέμβρη. Δηλαδή αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο και αποσταθεροποιεί τις δομές και το προσωπικό τόσα χρόνια που ασχολούμαστε με αυτό. Οπότε δεν έχουμε κάτι καινούριο ως ενημέρωση. Το μόνο αυτή τη στιγμή που έχουμε μεγάλη αγωνία πέρα του νομοσχέδιου είναι και οι 7 πράξεις ΕΣΠΑ που έχουμε σαν εποπτεία εδώ. Δηλαδή είναι 2 πράξεις, μια Κεφαλονιά, μια Κέρκυρα, 3 πράξεις στα Γιάννενα και Άρτα και άλλες 2 στην Κοζάνη, που οι συμβάσεις και τα ΕΣΠΑ κλείνουν το Δεκέμβριο του 2024. Μιλάμε για 30 εργαζόμενους και μιλάμε για υπηρεσίες που έχουμε δώσει πάρα πολύ σε πολλούς ανθρώπους. Και δεν ξέρουμε δηλαδή αν αυτές οι υπηρεσίες θα συνεχίσουν και το 25. Δηλαδή αυτό που ξέρουμε από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας είναι ότι αυτά θα ενταχθούν είτε στο τακτικό προϋπολογισμό είτε θα μπουν σε άλλα ΕΣΠΑ κτλ. Στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας κατά των ναρκωτικών, το ΚΕΘΕΑ πραγματοποιεί καμπάνια με σύνθημα «Πάμε μαζί», υπογραμμίζοντας την αναγκαιότητα συλλογικής δράσης και πολιτικών συμπερίληψης για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων. Διοργανώνει μια σειρά εκδηλώσεις και καμπάνια που με το σύνθημα «Πάμε μαζί», που στόχο έχει να υπογραμμίσει περισσότερο την αναγκαιότητα της συλλογικής δράσης και των πολιτικών συμπερίληψης για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων. Όπως ξέρετε, το ΚΕΘΕΑ Ήπειρος δραστηριοποιείται σε 3 περιφέρειες, η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, περιφέρεια Ήπειρου και περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, με πολυδύναμα κέντρα, με κινητές μονάδες, που στόχο έχουν την υποστήριξη των ανθρώπων όχι μόνο στις παράνομες ουσίες, εξαρτήσεις, αλλά και στις νόημες, όπως είναι το αλκοόλ, τζόγο και το διαδίκτυο.